να μην κουράζονται πολύ. Σπουδαίος ηθοποιός, με ταλέντο και λάμψη, αλλά και ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με ήθος και ευγένεια. Ο Γιάννης Φέρτης δίνει σε μια σημαντική διαδρομή πολλών δεκαετιών στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Πρωταγωνιστής σημαντικών παραστάσεων του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου, αλλά και του αρχαίου δράματος, έσβησε στα 86 του χρόνια, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο χώρο του πολιτισμού. Έχω παίξει και σε πολύ ωραία έργα και δύσκολους ρόλους που μου λέγανε είσαι πολύ καλός και τέτοια. Εγώ δεν αισθανόμουν ποτέ ότι ήμουν πάρα πολύ καλός. Και τώρα το λέω. Δηλαδή ξέρω πόσα μπορεί να ήμουν καλός, αλλά και πόσα δεν είχα κάνει. Μαθητής του Καρόλου Κούν, πήρε άδεια ηθοποιού σε εξαιρετικό ταλέντο, συμμετέχοντας σε σπουδαίες παραστάσεις του θεάτρου τέχνης, με κορυφαία το γλυκό πουλί της νιώτης του Τένεσι Γουίλιαμς, πλάι στη Μελίνα Μερκούρη. Ένα έργο με το οποίο συναντήθηκε ξανά στη σκηνή με τη Μελίνα στη δεκαετία του 80 σε σκηνοθεσία του Ζήλντα Σεν. Στα 16 όμως είχα αποφασίσει ότι θα γίνει ηθοποιός. Ήμουνα τόσο πολύ, είχε παρασύρει ιστορία θέατρο και να παίξω στο θέατρο. Αγόραζα θεατρικά έργα, διάβαζα. Ξεχωριστή περίοδος στη διαδρομή του ήταν ο θίασος που είχε δημιουργήσει με την Ξένια Καλογεροπούλου. Ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την Τζένι Καρέζη, τον Μάνο Κατράκη, τη Μιμή Ντενίση και το αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου. Η μισή ζωή μου ήταν με το Γιάννη, τα νιάτα μου. Ήταν χαρισματική περίπτωση ανθρώπου και αγαπηθήκαμε πολύ και που χωρίσαμε πάλι αγαπιόμασταν. Υπήρξε πρωταγωνιστής σε περισσότερες από 30 ταινίες με τις υπογραφές σκηνοθετών όπως ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο Άδωνης Κύρου, ο Πάνος Γλυκοφρίδης και ο Ντίμης Δαδύρας. Ήταν ένας αγαπητός ηθοποιός στην κυριολεξία, ένας άνθρωπος του Θεού που ανήκε στο θέατρο. Ο Γιάννης Φέρτης με τη μαγευτική φωνή θα παραμείνει ένα φωτεινό υπόδειγμα καλλιτέχνη με ταλέντο, ήθος και αξιοπρέπεια.